Αντικόνιο, αντικόνιο. Αντικόνιο. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην Βουλή ότι έχει δύο δις ο άνθρωπος από το μισθολόγιο του δημοσίου που αυξήθηκε στα χρόνια τα δικά μας δύο δις. Έντιμος άνθρωπος είμαι, δύο δις είπε, έβαλα τα παιδιά και ο Κουλιαράκης έβαλε τα δικά του παιδιά να το δούνε. Τι βρήκαμε, το 2015 το μισθολογικό κόστος ήταν 15.926 εκατομμύρια. Τώρα είναι, το 18 ήταν 16.987 εκατομμύρια. Αυτή η διαφορά είναι 1.61 εκατομμύρια. Το μειώσαμε στη μέση. Πάλι καλοπροαίρετη, 1.00 δεν είναι και λίγα. 680.000 είναι λεφτά που δίνει το λογιστήριο για τις συντάξεις. Άρα είναι ενδοκρατικό. Το κράτος από μια τσέπη δίνει στην άλλη τσέπη. Πάνε και αυτά τα 680. 225 εκατομμύρια είναι για τις αυξήσεις που παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μέσα στο ειδικό μισθολόγιο. Φαντάζομαι το ενιαίο, όχι το ειδικό, συγγνώμη, το ενιαίο μισθολόγιο. Φαντάζομαι ότι δεν θα το καταργήσει και το ενιαίο μισθολόγιο. 80 εκατομμύρια είναι για χρονοεπιδόματα, είναι και 50 εκατομμύρια που είναι για bonus και κίνητρα και από τα 2 δις μένουμε στα 26 εκατομμύρια. Δεν είναι όλα κακά τα νέα. Έχω υπολογίσει ότι με αυτά τα 26 εκατομμύρια μπορεί να μειώσει 0,1% το φόρο στα κέρδη, μπορεί να μειώσει το ένφια 1%. Και επειδή είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα, τα 26 εκατομμύρια είναι αυτά που έχω υπολογίσει παίρνει στο Ετιχάδ ο Πρίγκοβιτς και θα μπορούσε να τα δώσει αυτά τα λεφτά να πάρουμε πίσω εμείς οι παοκτσίδες το Πρίγκοβιτς. αλλά για αυτό μιλάμε, για 26 εκατομμύρια. Άρα, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπε ο κύριος Κουλιαράκης τον κύριο Μητσοτάκη, να σοβαρευτούμε, γιατί είναι σοβαρή συζήτηση. Το πρόγραμμά σας και οι μειώσεις που έχετε ανακοινώσει θα γίνουν είτε με απολύσεις, είτε με κόψιμο μισθών ή με κόψιμο δημοσίων δαπανών. Και δικαιούμαστε να ξέρουμε κάτι για από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα. Άρα το δεύτερο διακύβευμα είναι το κοινωνικό, είναι σημαντικό στην αύξηση του ΑΕΠ να συμμετέχουν όλοι. Οι ίδιοι που πλήρωσαν τη μεγάλη πτώση του εισοδήματος. Τώρα τα υπόλοιπα. Άρα αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο σημαντικό είναι η μεταρρύθμιση της θέλης, που βεβαίως μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, όμως έχει πάρα πολλά θετικά. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω το εξής. Ξέρετε πολύ καλά ότι από το 2010 μέχρι το 2014, τέλος του 2014, υπήρξε μια πολύ μεγάλη περικοπή στα χρήματα που αποδιδόταν στην αυτοδιοίκηση. Μια περικοπή που ξεπέρασε το 60% εν συγκρίση με αυτά που δινόταν μέχρι το 2019. Όπως ξέρετε και ξέρουμε πολύ καλά, ότι υπήρξε ένα τεράστιο και υπάρχει ένα τεράστιο θέμα στο ανθρώπινο δυναμικό της αυτοδιοίκησης. Γιατί πολύ απλά, ενώ αποχωρούσαν οι εργαζόμενοι